Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, αλλάζουμε κλίμα και αλλάζουμε και σπορ. Δεδομένου ότι από το ποδόσφαιρο και το Άρης ΠΑΟΚ, το οποίο περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον την Κυριακή, πάμε στο μπάσκετ. Και πάμε να κάνουμε μία συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος πολλά χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο ελληνικό μπάσκετ, είτε σαν αθλητής, είτε σαν team manager, είτε σαν προπονητής, όπως θέλετε πείτε το. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 8 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, αποχώρησε πριν από 3 χρόνια περίπου και έχει αφήσει και αυτός την δική του σφραγίδα στην ομάδα εκείνη που έγινε μετά Κόπο και Βασάνο και στηρίχτηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως γνωρίζουν όλοι οι περισσότεροι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, δεν ήταν και στα καλύτερά του. Μιλάω για την ομάδα μπάσκετ. Και βέβαια μιλάω για τον κύριο Τέλη Ζουρνατζίδη, τον team manager, τον πρώην team manager του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Ζουρνατζίδη. Καλησπέρα, κύριε Πετρουλάκη. Τι κάνουμε, όλα καλά? Είστε καλά? Δόξα, αφού έχουμε υγεία, όλα τα άλλα τα παρακολουθούμε. Τα χρόνια ήταν 10. 10, α, 8 είπα εγώ. Και εντάξει. Οι συμμετοχές μου 10, ναι. Και κάθισα στον πάγκο του ΠΑΟΚ 513 φορές. Ποπ. Είναι ρεκόρ. Νομίζω ρεκόρ. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι ρεκόρ. Εγώ θυμάμαι την έτσι. Επιστολή, την αποχαιρετιστήρια, η οποία είχε 2.760 λέξεις, αν δεν απατώ, έτσι είναι. Η επιστολή, η αποχαιρετιστήρια. Πολλές πάντως. Πολλές. Ναι, όχι, γιατί στην αρχή της επιστολής εσείς γράψατε ακριβώς. Ο ίδιος ζητώ συγγνώμη γιατί ακολουθούν 2.760 λέξεις. Προφανώς ήταν μετρημένοι, αλλά ήταν... Ναι, όποιος ξεκινούσε να διαβάζει να ήταν προετοιμασμένος. Ναι, ότι κάτι θα διαβάσει πολύ, θα έχει πολλή ώρα για να διαβάσει. Πάντως είναι γεγονός ότι από τότε σπάνια... βγαίνετε ή τέλος πάντων δεν ξέρω να βγήκατε και πουθενά γιατί δεν το παρακολούθησα. Πιθανότητα να βγήκατε κάπου και να είπατε κάποια πράγματα. Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά ήθελα να ρωτήσω... Όταν λίγο μετά την αποχώρηση, ναι, αλλά... Ναι, αλλά δεν αναλύσατε κάποια πράγματα γιατί θέλω να ρωτήσω τώρα μετά από 3 χρόνια πόσο σας λείπει το μπάσκετ, γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνω. Κοιτάξτε, το μπάσκετ δεν μου λείπει με τη σκέψη ότι καθημερινά ενημερώνομαι. Το μπάσκετ θα μου επιτρέψει, Νίκο, να μιλάμε στον Ενικό, okay. Γιατί κατανοώ το savoir vivre της τηλεόρασης. Ναι, είναι της διοντολογίας τηλεοπτικής, αλλά τι να κάνω. Από παιδιά γνωριζόμαστε. Ωραία, εντάξει. Μιλάμε στον Ενικό. Θα αισθάνομαι πολύ πιο άνετα... Ωραία. Να μιλάω στον Ενικό για να μπορώ να εκφράζομαι και έτσι πιο ειλικρινά και πιο... Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λείπει το μπάσκετ από την άποψη ότι είμαι πολύ ενεργός όσον αφορά την επαφή μου με το άθλημα, ενημερώνομαι για τα πάντα, παρακολουθώ πολλά παιχνίδια της ομάδας, πρόσφατα βρέθηκα στο Final A του Κυπέλου. Είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς μπάσκετ, έτσι, γιατί... Το μπάσκετ υπήρξε η ζωή μου, υπήρξε ο χώρος στον οποίο μεγάλωσα, οπότε είναι αδύνατον και δεν πρόκειται ποτέ να πάψω να ασχολούμαι είτε σαν φίλαθλος είτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα αν με ρωτάς αν μου η μπασκετική καθημερινότητα ή η επαγγελματική, μπορώ να σου πω ότι κάποιες φορές μου λείπει, κάποιες φορές όμως όχι. Είναι δύσκολη. Αν δεν το ζήσει κάποιος, αν δεν ζήσει κάποιος δηλαδή σε επίπεδο επαγγελματικού υψηλού πρωταθλητισμού, αθλητισμού, την καθημερινότητα ενός ανθρώπου ο οποίος ζει μέσα σε αυτό το κλειστό κύκλο της επαγγελματικής ομάδας, είτε είναι αθλητής, προπονητής, αλλά και το staff, οι μάνατζερ, οι φυσιοθεραπευτές, έχει πολύ, πολύ δυσκολία, πολύ κόπο, από τη μια, από την άλλη όμως και πολύ περηφάνεια. Τεράστια ευχαρίστηση γιατί έχεις να κάνεις συνεχώς με νέους ανθρώπους, τους αθλητές. Έχεις να κάνεις με ένα αντικείμενο το οποίο καμιά μέρα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Έχει τις μεγάλες του χαρές, τις μεγάλες λύπες, τις νίκες και τις ήττες. Δεν εννοώ μόνο τις αθλητικές, αλλά και τους στόχους που βάζεις. Ναι. Αυτό μου λείπει κάποιες φορές. Κάποιες ναι, κάποιες όχι. Παρακολουθώντας τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με μια άλλη φιλοσοφία, με μια άλλη διοίκηση,
πιστεύεις ότι, δεν θέλω να κάνεις κριτική, αλλά την άποψή σου, βαδίζουν σωστά, βρίσκονται σε ένα τέτοιο σημείο που μπορεί να πει κάποιος ότι, γιατί ο κόσμος στήριξε, έτσι, για να το λέμε και αυτό, στήριξε μέχρι στιγμής την προσπάθεια. Νίκο, η κατάσταση στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω μια ευλογημένη κατάσταση. Από ποια άποψη, θα σου πω από ποια άποψη. Σαφώς και δεν είναι η ομάδα στο επίπεδο που όλοι ονειρευόμαστε να είναι. Σαφώς ναι. Και δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος. Σαφώς και δεν είναι ο ΠΑΟΚ που όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Από τη μια μεριά. Απ' την άλλη όμως το εννοώ αυτό που λέω και λέω ευλογημένη, γιατί υπήρξε ένα διάστημα πολύ δύσκολο μετά από την αποχώρηση δική μου και την χρονιά εκείνη την τελευταία που ήμουν παρόν. Περάσαν δύο πάρα πολύ δύσκολα χρόνια στο οικονομικό κομμάτι και με την παρουσία του Θανάσιου Χατζόπουλου αυτά τα προβλήματα είτε έχουν λυθεί τελείως είτε έχουν μπει σε ένα δρόμο τέτοιο που πλέον δεν αποτελούν πρόβλημα για την ομάδα. Άρα λοιπόν υπήρξε μια πρόοδος, υπήρξε μια μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι το εταιρικό, το κομμάτι το οικονομικό και σαφώς όλοι τώρα που έχουν φύγει πολλά βάρη πάνω από την πλάτη της ομάδας θα όλοι ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνδυαστεί σιγά σιγά και με μια άνοδο αγωνιστική. Στο κομμάτι το καθαρά αθλητικό, ξέρεις, καμιά φορά ξεχνάμε ότι ο σκοπός και η ύπαρξη των αθλητικών συλλόγων, ακόμα και κυρίως των επαγγελματικών, είναι ο αθλητισμός, είναι οι νίκες, είναι η προσπάθεια η αθλητική. Τα μπερδεύουμε λίγο εκεί με τα λογιστικά, τα μπερδεύουμε λίγο με τα οικονομικά, αλλά νομίζω ότι τώρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι σε μια καλή κατάσταση για να ξεκινήσει να βλέπει και αυτό το κομμάτι με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και με πολύ μεγαλύτερη έτσι, αισιοδοξία. Είχε προπονητή το Λυκογιάννη, άλλαξε προπονητή, τώρα μπήκε ο Τακιανός. Τον Τακιανό τον ξέρεις νομίζω πολύ καλά σαν προπονητή, αλλά και το Λυκογιάννη. Πάρα πολύ καλά, ναι. Πάρα πολύ καλά. Τι λες για αυτή την αλλαγή? Κοίταξε να δεις, όπως και να το κάνουμε, η δουλειά του προπονητή είναι δύσκολη στον επαγγελματικό, ναι. Στο επαγγελματικό επίπεδο. Ο coach Λυκογιάννης όταν ήρθε στην αρχή προσέφερε πάρα πολλά. Έβγαλε την ομάδα από έτσι ένα δύσκολο σημείο. Κατάφερε να έχει μια σεζόν πολύ καλή. Η περσινή χρονιά δεν ήταν αυτή που περιμέναμε όλοι. Η περσινή χρονιά. Φέτος η ομάδα άλλαξε το προγραμματισμό της, πήγε σε χαμηλότερο μπάσκετ, πήγε σε χαμηλότερο μπάτζετ, συγγνώμη. Ναι. Και είχε μία, αν δούμε τη βαθμολογία, η χρονιά πήγαινε καλά. Θα δούμε και τη βαθμολογία, παράλληλα. Την έχουμε, ναι. Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι η βαθμολογία. Απλά κάποιες φορές υπάρχουν και κάποια κομμάτια που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Τα κομμάτια αυτά είναι κάποια κακά αποτελέσματα, λίγο η σχέση με τους παίκτες. Νομίζω ότι εκεί κάπου υπήρξε μια φθορά του coach Λυκογιάννη και όπως πάντα η διοίκηση είναι αυτή που παίρνει την ευθύνη και εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πρόεδρός μας, ο κύριος Χατζόπουλος, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε μια αλλαγή. Ήρθε ένα παιδί, ο Φώτης ο Τακιανός, ο οποίος γνωρίζει απόλυτα που βρίσκεται. Mm-hmm. Έχει υπάρξει αθλητής του ΠΑΟΚ. Εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω από τα παιδικά μας χρόνια αντίπαλοι στα ΠΑΟΚ Μακεδονικός. Πολλά χρόνια. Final Four, εφήβων και τα λοιπά. Είναι λίγο πιο μικρός από εμένα ο Φώτης. Και ξεκινάει την προσπάθειά του τώρα. Είναι μεγάλη τύχη για αυτόν το ότι βρίσκεται στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το λέω μόνο για το Φώτη, το λέω για οποιονδήποτε προπονητή βρεθεί σε αυτή την θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας τεράστιος σύλλογος και όποιος προπονητής βρίσκεται εδώ πρέπει να καταλαβαίνει ότι πραγματικά του ανοίγεται ένας διαφορετικός δρόμος σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται η ομάδα, Νίκο. Ναι, σωστό. Ο Φώτης έκανε ένα ξεκίνημα στον Προμηθέα, η ομάδα δεν είχε προλάβει να
σχεδόν να δουλέψει πολλά από αυτά, αλλά έκανε ένα τρομερό αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό. Ήμουν στο γήπεδο, έγινε ένα φοβερό παιχνίδι, η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο, δεν ήταν μόνο η νίκη, ήταν και ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα και όλοι μας ευχαριστηθήκαμε και πανηγυρίσαμε μια μεγάλη νίκη. Όταν ξεκινάς λοιπόν στο πρώτο σου εντός έδρας παιχνίδι με νίκη επί του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είναι καλύτερο ξεκίνημα στην καριέρα σου σαν προπονητή στον ΠΑΟ. Σωστά. Αυτό... Και εύχομαι ολόψυχα ναι. να είναι και συνέχεια έτσι. Τέλεια, αυτή η νίκη επί του Παναθηναϊκού προήλθε, πιστεύεις, από την σωστή αντιμετώπιση από πλευράς ΠΑΟΚ ή από αδυναμία του Παναθηναϊκού, που ήταν, λένε στην Αθήνα, νεκρός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι καλός. Κοίταξε, επειδή το έχω ζήσει πολλά χρόνια το έργο ναι. Και επειδή συνήθως οι ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που βρίσκεται, ποια κατάσταση δηλαδή, μια ομάδα με τρομερό ρόστερ, με φοβερούς παίκτες, οι οποίοι δεν έχει καλά αποτελέσματα. Συνήθως όταν έρχεται να αντιμετωπίσει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, που είναι μια μεγάλη ομάδα σε ένα μεγάλο γήπεδο, να ξέρεις ότι οι παίκτες πάντα προσπαθούν, αυτό τους αφυπνίζει και προσπαθούν να βρουν ένα αποτέλεσμα για να ξεπλύνουν λίγο τις τελευταίες εμφανίσεις, το ότι δεν πάνε καλά, γιατί το είχαμε δει πολλές φορές και εμείς στο παρελθόν. Λέγαμε, α, ξέρεις, έχασε εκεί ο Παναθηναϊκός, έχασε εδώ ο Ολυμπιακός και θα έρθουν τώρα, και ερχόταν πιο συγκεντρωμένοι από ποτέ και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι ο Παναθηναϊκός ούτε χαλαρός ήταν. Έχει τα τεχνικά του θέματα, έχει τα θέματα μπασκετικής του ισορροπίας, αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, δεν πρόκειται να κερδίσει ναι, ποτέ. Σωστά. Επίσης, να βάζουμε πάντα και στη σιγαριά ποια ομάδα παίζει με ποια ομάδα, ποιο budget αγωνίζεται με ποιο budget. Βέβαια. Οι διαφορές είναι χαόδεις. Ναι, ναι. Έτσι, χαόδεις οι διαφορές. Οπότε δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια φοβερή εμφάνιση, έπαιξε ένα απολαυστικό μπάσκετ, ένα επιθετικό μπάσκετ, και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό ήταν που μου άρεσε πάρα πολύ. Συνήθως ο μικρός τον μεγάλο τον κερδίζει με κλεφτοπόλεμο. Ναι, ναι. Δηλαδή πολύ σκληρή άμυνα, χαμηλό σκορ, γιατί σου λέει αν φύγει το σκορ εγώ δεν πρόκειται να το φτάσω ποτέ. Εδώ όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσια και έπαιξε ένα πολύ επιθετικό μπάσκετ, απολαυστικό μπάσκετ, και κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη. Η ερώτησή μου είναι εξής: ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση βαθμολογίας, αλλά εκεί θα γίνει ένα μπέρδεμα στο τέλος. Βλέπω ότι πάνε να το. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι στημένα από την Αθήνα ή από οτιδήποτε άλλο, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει φάει και κάτι ψηλούς φαγούλες ο ΠΑΟΚ, έχει φάει κάτι ψηλούς φαγούλες και ο Άρης το τελευταίο διάστημα. Πάνε να τους πάνε στα 7-8 από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί τελικά. Δύσκολα. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με το αποτέλεσμα αυτό ναι. έχει μια χρυσή ευκαιρία. Τίποτα δεν είναι εύκολο φυσικά. Έχει όμως κάποια παιχνίδια τα οποία πραγματικά του δίνει την ευκαιρία να κοιτάξει και πολύ παραπάνω από το 7-8. Ναι. Δηλαδή παίζει με την Καρδίτσα εντός. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο το μάτς, γιατί η Καρδίτσα παίζει την παραμονή σε όλα τα παιχνίδια από εκεί ναι. πέρα. Έτσι, έχει ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό με την ΑΕΚ στην έδρα του επίσης. Αυτό πρέπει να το πάρει. Και έχει και ένα παιχνίδι στο τέλος με την Πάτρα, το οποίο θα δούμε, γιατί και εκεί αν η Πάτρα θέλει το παιχνίδι και εκεί θα είναι ένα δύσκολο. Τρομερά δύσκολο παιχνίδι ναι. Γενικά όμως είναι παιχνίδια τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σαν outsider, μπαίνει στα ίσια σε όλα τα παιχνίδια ναι. Αν καταφέρει να κάνει τρεις νίκες από εδώ και πέρα, μπορεί να βρεθεί πολύ παραπάνω από την 7η-8η ναι. θέση. Τώρα ένα θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα που ναι. λες, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα δούμε. Θα φανεί. Πάντα έχουμε τέτοια. Αυτά δεν τα αποφεύγουμε. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτά. Ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι ότι είναι. Δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκες πάρα πολλά χρόνια. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς.
Πάρθηκε μία απόφαση από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και από τον κύριο Χατζόπουλο να τιμηθεί ο Μπάνε Πρέλεβιτς την 1η Απριλίου στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το εντός έδρας που είπες πριν από λίγο, και να κρεμαστεί η φανέλα ψηλά. Μάλιστα θα δούμε τώρα μαζί Τέλη τη δήλωση την οποία έκανε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Χατζόπουλος σχετικά με το θέμα αυτό και αμέσως μετά θα τη σχολιάσουμε μαζί. Μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση η οποία βγήκε χτες ότι ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να τιμήσει τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Είναι αγωνιστικό το θέμα. Την απόφαση αυτή την πήρατε μετά την προσφορά του Μπάνε Πρέλεβιτς τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ και λίγο το σκεπτικό να μας εξηγήσετε. Κοιτάξτε, στον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ μάλλον ο Μπάνε νομίζω ότι είναι το τοτέμ του ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης που πραγματικά όταν ήρθε άλλαξε και μπορώ να πω ήρθαν τα καλύτερα χρόνια αυτής της ομάδας, κέρδισε τίτλους ευρωπαϊκούς, κέρδισε πρωτάθλημα ελληνικό, κύπελο. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει τον ΠΑΟΚ από όλα τα πόστα και σαν παίκτης και σαν προπονητής και σαν μάνατζερ και σαν πρόεδρος. Λοιπόν, θεωρούσα πάντα ότι έπρεπε να αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο 7. Και αυτό το κάνουμε πραγματικότητα τώρα σε συζήτηση με τον ίδιο, και του έθεσα το θέμα τέλος πάντων ότι είναι μια τιμή για την ομάδα και για τον ίδιο να αποσυρθεί η φανέλα του. Συμφωνήσαμε και έτσι προχωράμε σε αυτό. Θα γίνει την 1η Απριλίου στο μάτς με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι του αξίζει πάνω απ' όλα, έχει προσπαθήσει από όλα τα πόστα για αυτή την ομάδα. Άρα και συνεχίζει να έρχεται και σαν φίλαθλος, να παρακολουθεί τα μάτς και να συνεχίζει να είναι κοντά τέλος πάντων στην ομάδα. Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ότι ο Μπάνε αγαπάει την ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι τον κατηγορούν ότι στο διάστημα που ήταν διοικητικό στέλεχος, μα το διοικητικό στέλεχος τον σπρώξανε να γίνει. Δηλαδή, για να τα λέμε και αυτά όλα, έτσι, είναι, κύριε Πρόεδρε. Και αυτό, και δεύτερον το ότι επαναλαμβάνω, μια ομάδα χωρίς έσοδα με τόσα προβλήματα δεν είναι εύκολο να την κουμαντάρεις και να μπορείς να βρεις τους πόρους που να μπορείς να ανταποκριθείς όλες τις υποχρεώσεις. Ναι. Πρέπει να αναρωτηθούμε πόσοι ήταν κοντά σε αυτή την προσπάθεια που έκανε σαν διοικητικό στέλεχος και μετά να αρχίσουμε τις κατηγορίες. Σωστά. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που, επειδή ξέρετε ότι είμαι χρόνια κοντά στο μπάσκετ, κοντά στην ομάδα, έβλεπα τι γινόταν εδώ, ήμουνα δίπλα, ήμουν και σαν χορηγός δίπλα, ναι. Και θα συνέχιζα, αν συνέχιζε ο Γιωμπάνης, θα συνέχιζα να είμαι δίπλα του. Μάλιστα. Δεν το συζητώ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγιναν τα πράγματα πως έγιναν, τέλος πάντων ήρθε η ώρα τέλος πάντων να τιμήσουμε έναν τεράστιο παίχτη καταρχήν. Και από εκεί και πέρα έναν τρομερό άνθρωπο, θα πω εγώ. Ναι. Χατζόπουλος εδώ στην εκπομπή. Εσύ Τέλη για τον Μπάνε τι λες? Τι να πω εγώ για τον Μπάνε. Πρώτα απ' όλα ο Μπάνε είναι φίλος, αδελφικός, είναι οικογένεια, έτσι δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Σε επίπεδο αθλητικό νομίζω ότι ο Μπάνε είναι, θα έλεγα, μέσα στις τρεις μεγαλύτερους αθλητές που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα σπορ. Θα τον έβαζα δίπλα μόνο στον Κούδα και στο Ζαγοράκη. Από την μεριά του ποδοσφαίρου θεωρώ ότι είναι μια μορφή του πανευρωπαϊκά του μπάσκετμπολ. Αυτά που έχει κάνει σαν αθλητής είναι φοβερά. Τρομερή προσωπικότητα, φοβερός άνθρωπος. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός με τον Μπάνε σε τίποτα. Προσπαθώ έτσι να είμαι εγώ στο δυνατόν περισσότερο. Για τον Μπάνε έδωσε και την ψυχή του. Έβαλε το κεφάλι του στην καρμανιόλα, γιατί είναι άλλο, ξέρεις, να ζορίζεσαι όπως ζοριζόμουν εγώ σε μια θέση team manager, και άλλο να ζορίζεσαι ενώ είσαι θρύλος για την ομάδα, ενώ σε αγαπάνε, να υποβιβάζεις τον εαυτό σου και να μπαίνεις σε ένα λάκκο με προβλήματα
να παίρνεις την πλάτη σου εκατομμύρια χρεών με μια υπογραφή και αυτό να σε ακολουθεί για πολλά πολλά χρόνια στη ζωή σου και να είσαι εκεί και να παλεύεις και να αγωνίζεις. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά, 8 χρόνια ήμασταν μαζί, τα 8 χρόνια προεδρίας του ήμασταν μαζί, έχουμε περάσει πάρα πολλά. Τι να σου πω τώρα, με τόση ένταση, με τόσα θέματα, με τόσα προβλήματα, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα ποτέ. Μπορεί να είχαμε διαφωνίες σε πολλά πράγματα και με τον Νίκο τον Σταυρόπουλο έτσι, και με τον Βαγγέλη τον Γαλατσόπουλο που ήταν έτσι, οι πιο κοντινοί άνθρωποι της ομάδας. Δεν ανταλλάξαμε ποτέ ούτε μια κουβέντα. Θεωρώ λοιπόν ότι απόλυτα λογικό και σωστό είναι η τιμή που του γίνεται. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, απλά το βλέπω ότι και κάποιοι λένε ότι και άργησε πολύ να γίνει. Να πω όμως ότι ακόμα και όταν ήταν πρόεδρος και άλλες φορές είχε συζητηθεί από όλους μας αυτό το θέμα, αλλά πάντα ο Μπάνε, ο ταπεινός και σοβαρός Μπάνε, έλεγε ότι δεν μπορεί να έχω κάποια θέση στην ομάδα και η ομάδα να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Έτσι, γι' αυτό και καθυστέρησε, γιατί ο Πάνε πέρασε πολλά χρόνια σαν πρόεδρος, σαν μάνατζερ, σαν προπονητής από την ομάδα, οπότε ο ίδιος ποτέ δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι παίρνεται κάποια απόφαση από την ομάδα ενώ είναι μέλος της. Ναι, ναι. Μόνο καλά μπορώ να λέω για τον Πάνε. Τώρα ήρθε η ώρα να τιμηθεί. Θα μπει η φανέλα επάνω, δίπλα στα τρόπαια. Νομίζω ότι σαν τιμή είναι μια μεγάλη τιμή που γίνεται από πλευράς ΠΑΟΚ στον Πάνε, έτσι δεν είναι? Τεράστια. Και αποσύρε τη φανέλα. Τεράστια. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει άλλη φανέλα. Ναι, αυτό. Αποσύρε. Δεν υπάρχει καμία θα φανέλα. Είναι η πρώτη φανέλα που αποσύρεται. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι που λες για φανέλα. Ναι. Θυμάμαι, για να δείξει και ποιος ήταν ο Μπάνε. Είχε έρθει στην ομάδα ο Απόλλωνας ο Τσόχλας. Ναι. Ο Απόλλωνας ο Τσόχλας ήταν ένα φοβερό παιδί, ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Και με την μπασκετική του ευφυΐα, με πολύ λίγα προσόντα μπασκετικά, αλλά με ψυχή λιοντάρι και ευφυΐα φοβερή, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση από την αρχή ο χαρακτήρας του. Οπότε όταν ήρθε στην ομάδα λοιπόν, το φώναξε ο Πάνε και του λέει, κοίταξε λέει, θα μου κάνεις μια χάρη. Του λέει ο Απόλλωνας, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις να προσπαθήσω να το κάνω. Λέει, αφορείς 7. Κολόμιασε ο Τσόχλας. Του λέει, πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ, μη μου λες τέτοια ρεμπάνε. Του λέει, πόσα φορές το 7 έχω, θα πέσει φανέλα πάνω, θα με σκεπάς και δεν μπορώ να σηκωθώ από το πάτο. Πολύ βαρύ. Όχι, να το φορέσει, μα λέει, δεν πρέπει να φοράει κανείς. Όχι, λέει, εσύ να το φορέσει. Τώρα θα αποσυρθεί όμως και δεν πρέπει να φορηθεί από κανέναν, γιατί πραγματικά αυτό είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή, νομίζω. Τέλεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Στον ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια δεν είχες, λέμε, team manager και να λέγαμε, γιατί εσείς ήταν εργάτες τώρα. Απλώς ένας τίτλος ήταν αυτός. Ναι. Είχες ποτέ συμβόλαιο? Είχες επαγγελματικό συμβόλαιο, είχες? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Όλα τα χρόνια ο λόγος ήταν. Λοιπόν, δίναμε ένα λόγο και, εντάξει, και προχωρούσαμε. Τι συμβόλαιο, εδώ δεν είχαμε. Το πιο πολύ καιρό που ήμασταν, δεν πληρωνόμασταν. Τι συμβόλαιο θα είχαμε τώρα, αυτά είναι. Όχι, αλλά δεν, το οικονομικό ήταν ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα. Εντάξει, τώρα για μένα προσωπικά, όποιος ξέρει, το μπάσκετ ήταν η αγάπη για την ομάδα τεράστιο και πολύ περηφάνεια. Έτσι, δεν πληρώνεται η περηφάνεια που έχω νιώσει εγώ εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ, όπως σου είπα 513 φορές. Δεν πληρώνεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Ναι. Και μια απορία που είχα είναι γιατί στην επιστολή που έκανες στην αποχαιρετιστήρια γράφεις για 6 ανθρώπους οι οποίοι πλέον οι οποίοι σε διέβαλαν και το παραμύθι γιατί έφυγε ο Δράκος θα πρέπει να σταματήσει τώρα πλέον. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν διέβαλαν εμένα προσωπικά. Νομίζω ότι και ούτε σκοπός του ήταν να διαβάλουν. Αυτό ήταν μια αντιπολίτευση που γινόταν από κάποιους ανθρώπους στην ομάδα. Να σου πω την αλήθεια, έχω προσπαθήσει να τα βγάλω και από το μυαλό μου όλα αυτά. Οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν μετά αποφάσισαν ότι θα πρέπει να αλλάξουν μια τακτική, όχι γιατί άλλαξε η γνώμη τους για μένα προσωπικά, γιατί αποφάσισαν ότι έπρεπε να κάνουν αντιπολίτευση στην ομάδα. Ήταν πολύ λυπηρό, πολύ κακό, γιατί
ξέρεις, καμιά φορά ακούω τον κόσμο να λέει ότι θέλουμε διοικήσεις ή ανθρώπους που να είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Πιο ΠΑΟΚ διοίκηση από αυτό που ήμασταν εμείς δεν υπήρχε. Όχι, πιο ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Όλοι ήμασταν βγαλμένοι. Έτσι, πιο σχετική διοίκηση με το άθλημα, ναι, δεν μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Όλοι είχαμε υπάρξει παίκτες, προπονητές, αθλητές και προπονητές. Γι' αυτό δεν μαλώνατε. Γι' αυτό δεν μαλώνατε. Οπότε ήταν καθαρά θέματα. Ορίστε. Γι' αυτό δεν μαλώνατε, λέω. Γι' αυτό, ενώ είχατε, μπορεί να είχατε άλλες απόψεις, τα βρίσκατε, γιατί μιλούσατε την ίδια γλώσσα, την μπασκετική. Ποτέ. Όταν σου λέω ποτέ. Ναι, ναι. Ποτέ. Αυτό. Εγώ είχα ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί και οι δύο οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν καθημερινά, και ο Πρέλεβιτς και ο Σταυρόπουλος, ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι, αντίθετα με την αθλητική τους κορμοστασιά. Σαν άνθρωποι ήταν ταπεινοί και μου δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα, γιατί, ρε παιδί μου, όταν έχεις τώρα τον Πρέλεβιτς, πρέπει να το εκμεταλλευτείς στην ομάδα σου. Όταν έχεις τον Σταυρόπουλο, πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Ναι. Και οι δυο τους ήταν τόσο έτσι σεμνοί άνθρωποι, που αυτό πολλές φορές έκανε κακό στην ομάδα. Και τους έβαζα πολλά μπουρλότα. Εγώ τους έβαζα, τους έκανα μεγάλες επιθέσεις. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν μαλώσαμε. Στο λέω ειλικρινά, κάποιοι μου λένε είσαι υπερβολικός, αλλά το λέω πραγματικά. Είχαμε πολλές φορές διαφορετική άποψη. Ξεκινούσε αυτό κυρίως από τον Μπάνε, να σου πω γιατί, Νίκο. Γιατί όταν καθόμασταν σε ένα γραφείο, την πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί και είχαμε μιλήσει, το είπε ξεκάθαρα ότι εδώ όταν καθόμαστε δεν θα είναι εγώ ο πρόεδρος, δεν θα είσαι εσύ ο τεχνικός διευθυντής και δεν θα είσαι εσύ ο team manager. Είμαστε τρεις άνθρωποι οι οποίοι σε όλα τα θέματα η γνώμη του καθενός έχει την ίδια βαρύτητα. Οπότε όποιος ο ένας καταφέρει να πει στους άλλους δύο, προχωράμε με αυτό. Καλό. Και έτσι πορευτήκαμε όλα τα χρόνια. Καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ανέφερες κάποια ονόματα προηγουμένως, τώρα αυτή την περίοδο μπορεί να δούμε μια κόντρα Γαλατσόπουλου Πρέλεβης για τον Εσάκη. Τι κάνουμε εκεί, 1-1 ισοπαλία, 0-0, εκεί είναι ένα αυτό, θέμα. Αυτό πάλι τώρα, δες τι μας βάλαν στη μέση. Τι δύσκολο. Κοιτάξτε, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, να το δούμε από τη θετική του μεριά. Ναι. Πολύ δύσκολο, αλλά να το δούμε από τη θετική του μεριά. Ότι δύο έτσι, πολύ προβεβλημένα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ διεκδικούν ένα πολύ ψηλό αξίωμα, το οποίο... ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος στον ΕΣΑΚΕ. Νομίζω λίγο κάπου χαθήκαμε στη μετάφραση εκεί στην πορεία, και θα είναι μια κατάσταση στην οποία δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι, έχουν σχέση οι δυο τους. Ο Μπάν ήθελε να κάνει ένα διαφορετικό βήμα. Ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος μέχρι πριν από λίγο καιρό πραγματικά δεν ήξερε αν θα κατέβει ή όχι. Ναι. Τελικά πήρε την απόφαση, κατέβηκε, και ο Μπάνε θέλησε και αυτός να κρατήσει, ας πούμε, την σκέψη που είχε κάνει και να προχωρήσουν. Πραγματικά δεν το βλέπω ως πρόβλημα. Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι τιμή για τον ΠΑΟΚ, που σε μια τόσο σημαντική θέση υπάρχουν δύο υποψήφοι από την οικογένειά του και εκπροσωπούν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, και πραγματικά εύχομαι σίγουρα να είναι ένας από τους δύο ο επόμενος πρόεδρος, και είμαι σίγουρος ότι όποιος δεν εκλεγεί ότι θα στηρίξει και τον άλλον. Ωραία. Και όποιος εκλεγεί θα εκμεταλλευτεί τον άλλον με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Έρχεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σου λέει: Τέλης Ζουνατζίδη, πάει να ψηφίσεις εσύ στον Εσάκη. Ποιον θα ψηφίσεις από τους δύο? Άμα θα έρθει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σου πει: Τέλει, πάνε να ψηφίσεις, ποιο θα ψήφιζες? Δεύτερη φορά την ερώτηση, γιατί σκέφτεσαι. Βλέπω σκέφτεσαι. Έχει καθυστέρηση. Πάρα πολύ. Εντάξει. Κοίταξε. Να σου πω. Πραγματικά το δίλημα είναι μεγάλο. Γιατί από τη μια έχουμε τον Βαγγέλη τον Γαλατσόπουλο, ο Βαγγέλης είναι ο άνθρωπος, είναι παιδί μου, γεννημένος για να διοικεί, γιατί είναι πάρα πολύ συνενετικός. Ο Βαγγέλης μπορεί να μπει μέσα, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, να πάει στην Ουκρανία και να τελειώσει ο πόλεμος. Καλό. Να τους βάλει να κάτσουν όλους μαζί
και με την ιππιότητά του, με τη σοβαρότητά του, με τα επιχειρήματά του, είναι μόνο για να συνδέει. Γι' αυτό και να σου πω κάτι, δεν είναι παράξενο που ο Βαγγέλης διοίκησε τον ΕΣΑΚΕ σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Διοίκησε τον ΕΣΑΚΕ την ώρα που η κρίση στην Ελλάδα οικονομική γιγαντωνόταν. Διοίκησε τον ΕΣΑΚΕ όταν ο Ολυμπιακός έφυγε από το πρωτάθλημα. Διοίκησε τον ΕΣΑΚΕ όταν ξέσπασε η πανδημία, σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και όμως, παρότι όλοι θέλουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, παρότι όλοι βλέπουμε το θέματα, το πρωτάθλημα όμως πραγματικά ξεπέρασε πάρα πολλά προβλήματα και με τα αρνητικά του βέβαια κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει και μάλιστα να έχει, ας πούμε, και κάποια πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Για όσους γνωρίζουν, να πω και εσύ το ξέρεις πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό, ότι για πρώτη φορά πέρσι, ας πούμε, υπήρχε κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αυτό είχαμε να το δούμε από πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Απ' τη μία λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά από διοίκηση επιχείρησης, έχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία ο ίδιος, έχει τρέλα με τον μπάσκετ, το αγαπάει πάρα πολύ. Και απ' την άλλη είναι ο Μπάνε, ο οποίος στο αθλητικό κομμάτι σαφώς. Εμένα θα ήταν να σου πω κάτι, αν θα μου έλεγες θα πήγαινα να ψηφίσω μια διοίκηση με πρόεδρο τον Γαλατσόπουλο και γενικό διευθυντή του Μπρέλεβιτς, να μπορεί να τρέξει τα αγωνιστικά κομμάτια, τα κομμάτια με την Ευρωλίγκα και με το BCL, δηλαδή να έχει πάνω του όλη το know-how, το αθλητικό που το έχει ο Μπάνε πάρα πολύ. Εμένα αυτό θα μου έλεγε, θα μου δείχνει ότι πάμε πολύ μπροστά στο επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό θα ψήφιζα, Νίκο. Στο κατάλαβα. Ο κύριος Χατζόπουλος είπε λευκό. Λευκό θα ψηφίσει, λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να ψηφίσω, λέει, ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Πρέπει να ψηφίσω ή τον ένα ή τον άλλον. Δεν γίνεται. Λέει, θα ψηφίσω λευκό, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είπε την περασμένη εβδομάδα. Εντάξει. Η εκτίμηση του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Τι θα κάνουμε. Ο Πρόεδρος εκφράζει την εκτίμηση και από εκεί πέρα θα δούμε. Εντάξει. Είναι. Ξέρεις, καμιά φορά βέβαια το λευκό είναι αβάντα στον τρίτο, έτσι. Ναι. Εσύ έχεις δει εκλογές και εκλογές και τις ξέρεις. Ωραία. Κάτι άλλο και τελευταίο να ρωτήσω, Τέλη. Το μπάσκετ σαν άθλημα, σαν πρωτάθλημα, όλα αυτά πώς το βλέπεις? Έχουμε τους δύο πρωταθλητές και τους άλλους που διεκδικούν το πρωτάθλημα μετά τους πρωταθλητές. Τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Δεν άλλαξε κάτι πάνω σε αυτό? Έτσι. Εντάξει, όσο υπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, Νίκο, σαν πρωτάθλημα έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και αυτό δημιουργεί ουσιαστικά πάντα δύο πρωταθλήματα. Ένα είναι ποιος θα πάρει από τους δύο το πρωτάθλημα και ένα ποιος θα βγει τρίτος. Εντάξει, βλέπουμε κάποια κομμάτια όπως, παραδείγματος χάρη, ότι η ΑΕΚ έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη πρόοδο και μένει εκεί, έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Ότι ο Προμηθέας επίσης εμφανίζεται και αυτός πάντα τα τελευταία χρόνια κοντά στις 6 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Εμφανίστηκε το Περιστέρι που φέτος έκανε μια τρελή επένδυση, δηλαδή έχει κάνει μια ομάδα πολύ, πολύ μεγάλο μπάτζετ, με πολλούς καλούς παίκτες. Στηρίζει το project του προπονητή του καινούριου του Βασίλη, και αυτό δεν είναι άσχημο, είναι καλό, ας πούμε, να υπάρχουν και άλλοι πόλοι μπασκετικοί. Το Περιστέρι είναι μια ιστορική ομάδα, μια γειτονιά της Αθήνας που έχει προσφέρει πάρα πολλά και παίκτες, οπότε μόνο καλό είναι. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, όσο δεν μπορεί κανείς να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες να υπάρξει και τρίτος διεκδικητής, νομίζω ότι αυτό θα επαναφέρει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα κάνει τους άλλους να πιστεύουν, ίσως κάποια στιγμή λυθούν και τα προβλήματα με το ευρωπαϊκό κομμάτι, η Ευρωλίγκα με το BCL εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή
ακόμα και κάποιος ο οποίος ξέρει ότι πολύ δύσκολα ένας επενδυτής, ένας άνθρωπος που θέλει να βάλει χρήματα, ξέρει ενώ ότι πολύ δύσκολα μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, σου λέει θα κάνω μια πορεία στην Ευρώπη τέτοια, θα μπω στη μεγάλη κατηγορία. Όσα υπάρχουν απαγορευτικά σε αυτό, δεν μπαίνει κανείς. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπαίνει κανείς. Νομίζω όμως ότι εγώ είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι πολύ θετικά για το άθλημα. Συνδυάζω πάρα πολύ και την παρουσία της εθνικής ομάδας που δείχνει αναγεννημένη και με την παρουσία του καλύτερου παίκτη αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλλά γενικότερα υπάρχει μεγάλο πάθος και μεγάλη αγάπη και ο κόσμος άρχισε και πάλι να την περιβάλλει με πολύ μεγάλη αγάπη. Νομίζω ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι πολύ θετικά για τον μπάσκετ. Τέλει, να σε ρωτήσω κάτι. Η φωτογραφία πίσω, από ποιον αγώνα είναι που έχεις πίσω ακριβώς φωτογραφία? Είναι το τελευταίο σουτ που πήρε ο Μάικλ Τζόρνταν. Είναι το The Shot, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Ναι, είναι το καλάθι που βάζει μέσα στην Utah με τους Jazz στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Α, ωραία, το είδαμε. Ναι, τέλειο. Α, ναι, μπράβο, τώρα το θυμηθήκαμε. Σωστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Τέλειο. Να είσαι πάντα καλά. Γερός και δυνατός. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Εγώ πάντα ευχαρίστηση μου να μιλάω μαζί σου και στους τηλεθεατές σου. Να είσαι καλά. Υγεία και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Τέλειο τον Ζουνατζίδη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας, χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο, ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group, VC 36 στην Άνω Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316 070 021. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Δύο σπουδαίες λαϊκές ερμηνεύτριες ενώνουν τις φωνές τους στο Βεργίνα Θέατρο και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου. Πάμε μαζί. Ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 17 Μαρτίου στο Βεργίνα Θέατρο. Μέχρι να βρούμε ουρανό. Συμμετέχει ο Χάρης Μακρύς και Πολυμελής Ορχήστρα. Καλλιτεχνική επιμέλεια Στέλιος Φωτιάδης. Πάμε μαζί. Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Media Markt, Wind και στο viva.gr. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.